Καλησπέρισω την κυρία Άννα Κορσάνου, δικηγόρο. Καλησπέρα, κύριε Κορσάνου. Καλησπέρα, να μιλήσουμε, πολύ για την εγώ σας ευχαριστώ να μιλήσουμε για τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ποιος αφορά και τελικά. Γιατί πολλή κουβέντα γίνεται. Την περίμενε πολλοί κόσμος, πολλές επιχειρήσεις κόσμος. Τι ακριβώς να δούμε, ποιους αφορά. Βεβαίως. Λοιπόν, εξωδικαστικός συμβασμός για χρέη επιχειρήσεων αφορά, όπως το λέει και η λέξη, σε επιχειρήσεις, σε εμπόρους. Ένας έμπορος που έχει χρέη από φορεία, από ασφαλιστικές εισφορές, από τράπεζα. Άρα αφορά επιχειρήσεις και εμπόρους, όπως πολύ ωραία φτιάξατε τις κάρτες σας. Όχι όμως φυσικά πρόσωπα ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν αφορά φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες. Άρα ο εξωδικαστικός είναι μόνο για επιχειρήσεις. Πολύ σωστά και εμπόρους. Άτομα δηλαδή που έχουν πτωχευτική ικανότητα. Πώς γίνεται η διαδικασία να δούμε. Γιατί ρωτάει ο κόσμος και επειδή. Λοιπόν, γίνεται η διαδικασία, όλα γίνονται ηλεκτρονικά. Δηλαδή κάνουμε μια αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Αν κάνουμε σωστά την αίτηση που δεν είναι απλή, αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω, ότι δεν είναι μια απλή διαδικασία που μπορεί ο καθένας να την κάνει μόνος του. Ναι, μεν έχει δικαίωμα να την κάνει μόνος του, αλλά αν δεν την κάνει σωστά, μια φορά γίνεται, μετά δεν μπορεί να την ξανακάνει. Αν γίνουν όλα σωστά, μετά διορίζεται ένας συντονιστής, ο οποίος σε βοηθάει να αρχίσει διαπραγματεύσει ανάμεσα σε σένα και στους δανειστές σου, στους πιστωτές σου, και μετά, εφόσον βρεθεί λύση, γίνεται η αναδιάρθρωση του χρέους, η συμφωνία. Πραγματικά, μου λένε και εμένα ότι ενώ γίνονται πάρα πολλές αιτήσεις, λίγες προχωρούν. Για ποιους λόγους, κύριε Κορσάνη? Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα και έχει περάσει και η λάθος άποψη ότι αυτός ο νόμος δεν βοηθάει κανέναν. Άρα, γιατί δεν έχει προχωρήσει, έχουν γίνει χιλιάδες αιτήσεις και λίγες έχουν προχωρήσει. Γιατί? Γιατί πήγαν και κάνανε αιτήσεις άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν τις προϋποθέσεις. Δηλαδή, πήγε ένα συνταξιούχος. Μα αυτός δεν μπορεί να μπει. Πήγε ένας δικηγόρος. Μα αυτός δεν μπορεί να μπει. Οι ομάδες εκείνες που είναι δικαιούχοι. Άρα δεν ήταν σωστά ενημερωμένοι ή δεν κάναν σωστά την αίτηση. Τι θα πει, π.χ. ένα κοινό λάθος. Όταν έχω μια ομόρυθμη εταιρεία που θέλω να κάνει την αίτησή της και έχει πάρα πολλά χρέη, ας πούμε σε εμάς έχουν τότε που έχουν χρέη 1 εκατομμύριο ευρώ, 4 εκατομμύρια ευρώ, μια ομόρυθμη εταιρεία. Λοιπόν, αυτοί δεν πρέπει να κάνει μόνο αυτή η αίτηση, πρέπει να κάνουν και οι ομόρυθμοι εταίροι. Αν δεν κάνουν οι ομόρυθμοι εταίροι, θα απορριφθεί η αίτηση. Ναι. Άρα κάποιος που δεν ήξερε πήγε καν αίτηση, απορρίφθηκε. Και μετά λέει δεν βοηθάει ο νόμος, μα δεν έκανες κι εσύ τα σωστά βήματα. Μάλιστα. Οι τράπεζες, κυρία Κορσάνου, τι ρυθμίσεις προτείνουν? Λοιπόν, οι τράπεζες, αυτό είναι ένα γενικότερο. Στο παρελθόν δεν είχαν. Αυτό είναι ένα γενικότερο ερώτημα. Βεβαίως, στο παρελθόν οι τράπεζες είχαν μια πιο αδιάλακτη στάση. Τώρα έχει αλλάξει η συμπεριφορά και το κλίμα. Έχουν γίνει πολύ πιο διαλλακτικές, ειδικά όσον αφορά σε χαμηλού ύψους δάνεια. Μιλάμε τώρα για δάνεια και φυσικών προσώπων, όχι μόνο επιχειρήσεων και εμπόρων. Μέχρι διαγραφές, βλέπω ότι προσπαθούν. Μέχρι και διαγραφές, βέβαια, για ένα φυσικό πρόσωπο. Μπορεί να έχει μια πιστωτική κάρτα, ένα καταναλωτικό δάνειο και δεν έχει εξασφάλιση. Δεν έχει προσημείωση υποθήκης. Μπορεί η τράπεζα από μόνη του κάνει μια πρόταση να διαγραφεί. Γιατί και 80% του χρέους. Θέλει να απαλλαγεί από τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια πολύ από πάνω, σωστά, να τα ξεφορτώνονται, γιατί έχουν θέματα οι τράπεζες με τα κόκκινα δάνεια και έρχεται και η ηλεκτρική. Έρχονται και τα stress test και όλα αυτά. Ακριβώς. Άρα οπότε πρέπει να φύγουν από πάνω τους τα κόκκινα δάνεια. Αν κάποιος ρυθμίσει το δάνειό του με την τράπεζα, ναι, πάει καμία ρύθμιση, κινδυνεύει το σπίτι του αποπληστηριασμό. Λοιπόν, αν κάνει μία ρύθμιση. Να το ξεχάσουμε τον κόσμο. Αν λοιπόν κάνει μία ρύθμιση, υπογράψει με την τράπεζα μία ρύθμιση και την τηρεί, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Η επόμενη ερώτηση. Λοιπόν. Πληστηριασμοί γίνονται. Προστατεύεται η κυρία κατοικία, προστατεύεται για όσους έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη και για όσους είναι σωστοί στη ρύθμισή τους. Άρα, αν εσύ κάνεις μία ρύθμιση, την τηρείς, δεν έχεις κάτι να φοβάσαι. Πότε θα ξεκινήσουν, κύριε Κορσάνη, οι 120 δόσεις? Όλοι λοιπόν, ρωτάνε. Οι 120 δόσεις καταρχήν αφορούν σε ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν αφορούν σε εμπόρους και επιχειρήσεις, οι οποίοι, είπαμε, ο καθένας έχει πάρει το δρομάκι του. Ο καθένας έχει το. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις και οι έμποροι εξωδικαστικό μέσω του κομπιούτερ, της πλατφόρμας. Τα φυσικά πρόσωπα ή θα κάνουν ρυθμίσεις, θα πάνε στον νόμο Κατσέλη. Και ελεύθεροι επαγγελματίες, εκτός από τον νόμο Κατσέλη, έχουν και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Για ποια χρέη? Για χρέη μόνο στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Θα γίνεται όχι μέσω της πλατφόρμας, προς το παρόν έχουμε αυτή την ενημέρωση, θα γίνεται κατευθείαν στην εφορία, στις κατόπου εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία. Τα περιμένουμε όμως. Τα περιμένουμε, ακόμα γιατί η ΔΟΗ δεν έχει πάρει τις απαραίτητες εγκυκλίους, δεν έχει ανοίξει το σύστημα. Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κορσάνου. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε. Και θα πάω